κορυφώνονται οι αντιδράσεις των ερασιτεχνικών σωματείων μετά και τις σημερινές εξαγγελίες του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη για απευθείας χρηματοδότηση ως στήριξη στις αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν λόγω του κορονοϊού. Διαθέτουμε συνολικά για το σκοπό αυτό 12 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό θα διανεμηθεί, όπως θα πει και ο Υπουργός, απευθείας στα σωματεία με διαφανή, αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια μέσα από το Μητρό Αθλητικών Σωματείων. Έπειτα από 12 χρόνια, τελευταία φορά ήταν το 2008, η πολιτεία προχωρά απευθείας στην επιχορήγηση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, εκείνων που προχωρούν την προεγγραφή τους στο Μητρό Αθλητικών Σωματείων και διαθέτουν ή έχουν αιτηθεί την ειδική αθλητική αναγνώριση. Το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ στο αρχικό ακουσμά του μοιάζει μεγάλο, αλλά ουσιαστικά είναι ψίχουλα όταν θα πρέπει να μοιραστεί στα χιλιάδες ερασιτεχνικά σωματεία και σε όλα τα αθλήματα στην χώρα που εδώ και 12 χρόνια δεν έχουν λάβει την παραμικρή οικονομική στήριξη από την πολιτεία. Συν της άλλης έγινε επίσης λόγος για απευθείας χρηματοδότηση με κριτήρια οικονομικά και αγωνιστικά, χωρίς να διευκρινίζεται από πού μπορούν να προκύψουν αυτά τα κριτήρια, αλλά και χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα πάρουν χρήματα όσοι εγγραφούν στο Μητρό. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε τι έλεγε ο Υφυπουργός για το θέμα στην συνέντευξη που παραχώρησε στην Κρήτη TV το περασμένο Σάββατο. Δεν γνωρίζει το χρηματικό πόσο που θα πάρει. Θα ανακοινωθεί επισήμως με τον συνάδελφο Υπουργό Οικονομικών. Τώρα, γιατί δεν πρέπει να έχουμε λοιπόν... Να απαντήσω. Νομίζω, ναι, είναι δύο δημοσιογράφοι, σας θέτουν ερωτήσεις. Ναι, να απαντώ όμως. Νομίζω ότι το έχετε ξαναζήσει αυτό. Σε ό,τι αφορά... Και εδώ το αφορά, και σε άλλα ναι, μέσα, κύριε Υπουργέ. Έχω και άλλα πράγματα εδώ πέρα, όμως όχι μόνο αυτά. Τι έχετε, εννοείτε, έχετε ξαναζήσει. Ότι δίνεται τη δυνατότητα να υπάρχει απάντηση και η πραγματική πληροφόρηση. Δηλαδή, τόση ώρα που είστε μόνο σας σε ένα δελτίο, νομίζω ότι δεν έχετε πάρει το χρόνο να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε με να ορίσω εγώ τους όρους της συζήτησης απόψε. Δεν σημαίνει ότι δεν είστε υπουργός, είστε υπουργός και απαντάτε στις ερωτήσεις μας. Κύριος Αυγενάκης επέμεινε ότι έχουν προεγγραφεί στο Μητρό Αθλητικών Σωματείων περίπου 5.000 σωματεία και οι εγγραφές συνεχίζονται. Ενώ όποιος εγγραφεί στο μέλλον δεν αποκλείεται από την χρηματοδότηση. Με πρόσχημα τις λέξεις νοικοκύρημα και χρηματοδότηση δημιουργούνται ασφαλώς πολλά ερωτηματικά για έμεση χρηματοδότηση απευθείας από την κυβέρνηση λίγους μήνες πριν τις εκλογές των Ομοσπονδιών. Άλλωστε επίκειται η αλλαγή του εκλογικού συστήματος στις Ομοσπονδίες. Για τις 47 από τις 48 αθλητικές ομοσπονδίες, πλην της ΕΠΟ, όπου για την ΕΠΟ αναμένουμε από μέρα σε μέρα την ολιστική μελέτη της FIFA και UEFA που έχουν δεσμευτεί, ότι είχαν παραδώσει ένα μισή μήνα πριν σύμφωνα με το πρόγραμμά τους, όλα πήγαν πίσω λόγω κορονοϊού. Οπότε, ανάλογα τι περιλαμβάνει η ολιστική μελέτη, θα πάρθουν και τελικές αποφάσεις. Μέσω του Μητρώου είναι ξεκάθαρο ότι επιχειρείται φακέλωμα των σωματείων, των παραγόντων, των εσόδων-εξόδων τους, των αφημίτων των παραγόντων τους. Παράγοντες ερασιτέχνες, η πλειοψηφία τους μεροκαματιάριδες και βιοπαλαιστές, που αυτή την εποχή χτυπημένοι από τον κορονοϊό, προσπαθούν από το υστέρημά τους να κρατήσουν ζωντανό το σωματιακό αθλητισμό.